Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που κάποιος μου διάβασε ένα παραμύθι. Ωστόσο, μπορώ να πω με σιγουριά ότι την ώρα που ετοιμαζόμουν να παραδοθώ στην αγκαλιά του γλυκού ύπνου, θυμάμαι τη μητέρα μου να κρατάει ένα παραμύθι και τη φωνή της να με αναγνωρίζει. Η φωνή, βλέπετε, έχει αυτή την μαγική δύναμη να μας ταξιδεύει σε ονειρεμένους κόσμους. Και μια γλυκιά φωνή, σαν αυτή που θα ακούσουμε σήμερα, θα μας ταξιδέψει στον κόσμο της Γιολάντας. Σήμερα λοιπόν θα σας γνωρίσω την Βάσο, που δεν σταματά ποτέ να με εκπλήσει με τις ιδέες της. Μία από αυτές ήταν ότι ήθελε να γράψει ένα παραμύθι. Πριν λίγους μήνες λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι το είχε ολοκληρώσει και ότι ήθελε να μου το στείλει να το διαβάσω. Ενθουσιάστηκα και της πρότεινα να κάνουμε μαζί αυτό το podcast. Βάσο, καλώς ήρθες. Ελπίζω να μην έχεις τρακ. Πάμε να ξεκινήσουμε, τι λες? Αρχικά να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βαγγέλη που κάνουμε αυτό το podcast μαζί. Πραγματικά, ειλικρινά ευχαριστώ. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε για το βιβλίο, κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Οπότε, αν έχω λίγο track πάνω σε αυτό, να με συγχωρέσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη. Και είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσουμε. Αν και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε ρωτούσα συνέχεια «Α και τε δε δίκας», δηλαδή με τι ασχολείσαι, θα πρέπει να σου ξανακάνω αυτή την ερώτηση για να σε γνωρίσουν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, Βάσο, με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι λογοθεραπεύτρια. Για την ακρίβεια, είμαι τελειόφοιτη του τμήματος λογοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Πατρών, νυν Πανεπιστημίου Πατρών. Και αυτό το διάστημα με βρίσκεται στο να κάνω το κομμάτι της πρακτικής μου, την εξάμηνη πρακτική μου, οπότε δουλεύω σε ένα κέντρο λογοθεραπείας. Κατά κύριο λόγο ασχολούμαι περισσότερο με παιδιά. Βάσο, έχεις ξαναγράψει κάτι? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναγράψει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή σε μορφή παραμυθιού. Ωστόσο θυμάμαι ότι εκεί κάπου στο γυμνάσιο και στο Λύκειο έγραφα κάποια μικρά στιχάκια, κάποια μικρά τραγουδάκια τέλος πάντων, τα οποία είχαν πάντα ένα κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο. Ήτανε πράγματα που με απασχολούσαν έτσι από μικρή ηλικία. Το παραμύθι πώς προέκυψε? Γιατί ήθελες να γράψεις ένα παραμύθι? Λοιπόν, αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή και λίγο δύσκολο να την απαντήσω, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, ο λόγος είναι ότι τα παιδικά βιβλία και τα παραμύθια τα αγαπώ πάρα πολύ. Και να πω εδώ ότι μικρή δεν διάβαζα τόσα. Μεγαλώνοντας έτσι μου μπήκε αυτό το μικρόβιο. Συγκεκριμένα βασικά θυμάμαι όσο σπούδαζα. Εκεί χαλούσα τα περισσότερα μου χρήματα στο να αγοράζω βιβλία έτσι παιδικά. Και ο λόγος είναι ότι είναι ένας φανταστικός κόσμος. Τα παιδικά βιβλία έχουν φαντασία μέσα, έχουν ελπίδα πολύ, που σίγουρα τη χρειαζόμαστε και ειδικά σήμερα όσο οτιδήποτε άλλο. Και το πιο όμορφο κομμάτι είναι ότι επειδή για το λόγο αυτό ότι απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες, τα βιβλία αυτά δεν έχουν ηλικία, είναι πραγματικά φανταστικό το πώς μπορεί να το αντιληφθεί το ίδιο βιβλίο, ένα μικρό παιδί, ένας μεγαλύτερος και ένας πολύ πιο μεγάλος άνθρωπος. Οπότε γενικά είναι μια διάδραση έτσι πολύ όμορφη και σίγουρα είναι τροφή για σκέψη το πώς αντιλαμβάνεται η κάθε ηλικία μια συγκεκριμένη ιστορία. Και από πού εμπνεύστηκες για όλα αυτά που έγραψες? Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση για να την απαντήσω μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω. Σίγουρα η αρχική μου έμπνευση προήλθε από μια πολύ ιδιαίτερη για μένα καλλιτέχνηδα. Συγκεκριμένα προήλθε από την τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Active Member, τη Γιολάντα Τσιαμπόκαλου, ή αλλιώς όπως μπορεί να είναι γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα, τη Σανταζίνια. Η Σανταζίνια λοιπόν με έχει στιγματίσει εκεί γύρω στο
τέλος δημοτικού, γυμνάσιο, που άκουγα πάρα πολύ active member. Μου άρεσε πάρα πολύ ο στίχος της, η γραφή της, και κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι γράφει και παιδικά βιβλία. Οπότε πήρα κάποια από αυτά και αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια. Το πόσο αντιφατικό είναι το στυλ του τραγουδιού που τραγουδάει με τα παιδικά παραμύθια, γιατί αν το δεις από μια πιο εξωτερική σκοπιά, ας πούμε, είναι λίγο αντιφατικά, αλλά είχε τόσο αγάπη σε αυτά που έκανε και σε αυτά που έγραφε, οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλη πηγή έμπνευσης. Και φυσικά άλλο ένα κομμάτι της έμπνευσής μου προήλθε από έτσι πιο προσωπικά βιώματα, να πω την αλήθεια, γιατί είμαι κι εγώ ένα παιδί που έχω κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή και κάπως έτσι όλα αυτά είχα την ανάγκη τέλος πάντων να φτιάξω ένα πιο ελπιδοφόρο κλίμα, οπότε ένιωθα μέσα μου ότι πρέπει όλο αυτό που νιώθω να το εξωτερικεύσω με κάτι πιο όμορφο τέλος πάντων, να δώσω μια πιο όμορφη νότα, πιο αισιόδοξη και να είναι κάτι παραγωγικό για μένα που εξίσου μου άρεσε. Και όντως σαν διαδικασία μπορεί να ήταν και από τις καλύτερες μέρες όταν έφτιαχνα όλο αυτό. Ενδιαφέρον. Άρα το όνομα Γιολάντα παραπέμπει στην τραγουδίστρια των Active Member, αν και από την εικονογράφηση, αν θυμάσαι, σου είπα ότι το παιδί στο παραμύθι μοιάζει λίγο με σένα. Ποια είναι η Γιολάντα λοιπόν? Σίγουρα το όνομα παραπέμπει στην τραγουδίστρια των Active Members, τη Σανταζίνια, όπου το μικρό της όνομα είναι Γιολάντα. Σίγουρα από εκεί εμπνεύστηκα το όνομα. Αλλά η Γιολάντα είναι ένα παιδί το οποίο έχει κοινά με το δικό μου χαρακτήρα. Θα μπορούσα λοιπόν να είμαι εγώ. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει με στην καθημερινότητά του, είναι αρκετά καλλιτεχνικό, έχει όρεξη για ζωή και φαίνεται να μην διστάζει σε οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο της, όπως για παράδειγμα στο αγόρι που συναντά. Οπότε σίγουρα είναι ένα μίξ, θα μπορούσα να πω, με κάποια στοιχεία δικά μου, κάποια της Ανταζίνια, και όλο αυτό έτσι το συνοθήλευμα δημιούργησε τη Γιολάντα του παραμυθιού. Νομίζω πως έφτασε η ώρα να μας διαβάσεις ένα μικρό απόσπασμα από το παραμύθι σου. Τι λες, θα ήθελες? Φυσικά και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κομμάτι από το παραμύθι, έτσι για να δούμε όλοι μαζί για το τι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Και σίγουρα ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω είναι να διαβάσουμε μαζί το Πιστόφυλλο. Οπότε πάμε. Αν σας έλεγαν ότι υπάρχει ένα κορίτσι με κάποιο παράξενο χαρακτηριστικό επάνω του, τι θα σκεφτόσασταν? Αν βλέπατε ένα μικρό χωριό, κάπου στην Εύβοια, πνιγμένο στο νέφος, τι θα λέγατε? Αν στη συνέχεια γινόσασταν μάρτυρες ενός τρελού κυνηγητού, δύο παιδιών μέσα στο δάσος, πώς θα αντιδρούσατε? Αν λοιπόν σας κινεί το ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, αυτή η σύντομη ιστορία, μπορείτε να ανοίξετε αυτό το βιβλίο ώστε να σας λυθούν όλα αυτά τα παράξενα γεγονότα που συμβαίνουν. Το παραμύθι αυτό αποτελεί μια ιστορία κοινωνικού χαρακτήρα που στόχος της είναι να αναδείξει με τον πιο γλυκό τρόπο την αναγκαιότητα της συντροφικότητας. Δίνει έμφαση στη συλλογικότητα και στο πώς μέσα από αυτή μπορούν οι άνθρωποι να βρουν είτε λύσεις είτε προτάσεις σε οτιδήποτε τους απασχολεί. Είμαι η Βάσο και σας εύχομαι καλή ανάγνωση. Εμένα πάντως μου κίνησε το ενδιαφέρον. Βάσο, να σε ρωτήσω, ήταν μια εύκολη διαδικασία? Δηλαδή, πόσο καιρό σου πήρε για να το ολοκληρώσεις? Η διαδικασία του παραμυθιού, η αλήθεια είναι ότι κράτησε αρκετά. Ο λόγος που κράτησε αρκετά είναι ότι το παραμύθι αυτό είχε γραφτεί από μένα πριν 2 χρόνια, όταν ήμουνα σε μια έτσι λίγο σκοτεινή περίοδο τέλος πάντων της ζωής μου. Μου είχε βγει μέσα σε ένα βράδυ όλη η ιστορία, χωρίς να κάτσω να σκεφτώ τι θα γράψω, χωρίς να έχω κάποιο πλάνο. Οπότε έτσι και το έγραψα και μετά το έκλεισα στο σιρτάρι με οτιδήποτε άλλο τυχαίνει να γράφω,
Γιατί προφανώς δεν πίστευα σε αυτό, ούτε είχα σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει ένα βιβλίο. Οπότε το χειμώνα η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα λίγο παραπάνω χρόνο λόγω της κατάστασης, σκέφτηκα να κάτσω να το ζωγραφίσω μόνη μου στο χέρι, για προσωπική μου ευχαρίστηση και προσωπική μου χρήση τέλος πάντων. Οπότε κάθιζα και σχεδίαζα μία-μία τις σελίδες με μολύβι σε χαρτί, τόσο απλά. Και κάποια στιγμή όταν έφτασα στο τέλος, κάπως μου άρεσε λίγο η ιδέα. Και έτσι με παρότρινση και από το δικό μου οικογενειακό περιβάλλον, σκέφτηκα να μιλήσω με ένα φίλο μου, τον Νίκο το Σκαλίζω, τον εικονογράφο του βιβλίου. Ο Νίκος είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος. Και του είπα, Νίκο, ξέρω εγώ, πώς θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε ψηφιακό. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ, του έδωσα τα σχέδιά μου, τα προσχέδια βασικά, το τι εγώ είχα φανταστεί ότι θα μπορούμε να βάλουμε σε κάθε εικόνα, και εκείνος πραγματοποίησε αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει τώρα. Δηλαδή, τα σχέδια, τις ματιέρες, τα patterns που χρησιμοποίησε, όλα έγιναν ψηφιακά και... αυτό έγινε μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών, το οποίο είχαμε θέσει έτσι λίγο άτυπα μεταξύ μας, καθώς δεν είχαμε κάτι που να μας βιάζει, δουλεύαμε αρκετά χαλαρά, εκτός από τον τελευταίο καιρό που φορτσάραμε ώστε να προχωρήσει το παραμύθι στην τύπωση. Αλλά κατά κύριο λόγο η διαδικασία μου με τον Νίκο πήρε γύρω στους 2 μήνες. Okay. Τώρα κατάλαβα γιατί όταν σου έβαζα να γράψεις εκθέσεις μου έλεγες «Κύριε, δεν προλαβαίνω». Λοιπόν, μόλις ανέφερες και το όνομα του εικονογράφου και η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν και η επόμενή μου ερώτηση, άρα πριν κλείσουμε το podcast θα ήθελα να μου πεις πάλι για την εικονογράφηση που μου άρεσε πάρα πολύ, για το βίντεο που ανέβαζες στο Facebook αλλά και για την μουσική επένδυση. Συνεπώς, ποιοι σε βοήθησαν να πάρεις σάρκα και οστά αυτό το παραμύθι? Οι συντελεστές λοιπόν του βιβλίου, αυτοί που πραγματικά με βοήθησαν και μου στάθηκαν πάρα πολύ, είναι αρκετά άτομα που δουλέψανε για μένα. Αρχικά ο πρώτος συντελεστής και κύριος, ο πρώτος από όλους, είναι ο μπαμπάς, φιλιά μπαμπά. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν από την αρχή εκεί, με στήριζε πάρα πολύ για το βιβλίο, κάτι που εγώ δεν πίστευα αρκετά σε αυτό. Τώρα έχω αρχίσει λίγο να συνειδητοποιώ ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω, η αλήθεια είναι, αλλά είχα εκεί τον μπαμπά να μου δίνει boost σε αυτό, οπότε ήταν αρκετά σημαντικό. Στη συνέχεια είναι ο Νίκος ο Σκαλίζος, ο οποίος χωρίς τον Νίκο δεν θα υπήρχε το βιβλίο στη μορφή που είναι τώρα. Ο Νίκος είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος, έχει τελειώσει και τη Βακαλό στον τομέα του κόμικ, οπότε ήξερε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και η συνεργασία μας ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή, πολύ επαγγελματική μπορώ να πω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και έπειτα, επειδή φτιάχτηκε και ένα βίντεο σχετικά με την παρουσίαση, γιατί λόγω των ημερών και λόγω του COVID σκέφτηκα ότι μια ψηφιακή παρουσίαση θα ήταν πιο safe για όλους, οπότε μίλησα με τον ξαδερφό μου, τον Βασίλη τον Πηλιχό, και φτιάξαμε αυτό το βίντεο της παρουσίασης που υπάρχει και στο κανάλι μου στο YouTube. Ο Βασίλης με βοήθησε πάρα πολύ και στο βίντεο και στο μοντάζ, οπότε τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αντώνη, το φίλο μου τον Αντώνη, που μπορεί να είναι γνωστό σε εσάς λόγω του ότι είναι μέλος του συγκροτήματος των Κοινών Θνητών. Ο Αντώνης έντυσε με μουσική, με μια πολύ όμορφη μουσική, το βίντεο από πίσω. Οπότε όλο αυτό έγινε με τη βοήθεια αρκετών ατόμων που δουλέψαμε μαζί και νομίζω ότι φτιάξαμε έτσι κάτι όμορφο που να αναλογεί στο βιβλίο. Βάσω, κάποιοι μαθητές μου είδαν το παραμύθι σου, τους είπα ότι το έγραψε μία μαθήτριά μου και ενθουσιάστηκαν. Σου κάνω λοιπόν την ίδια ερώτηση που έκαναν και αυτοί σε εμένα. Από πού μπορούμε να προμηθευτούμε το παραμύθι? Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία αυτοέκδοση, δηλαδή όλη η διαδικασία από τη συγγραφή μέχρι την τύπωση, μέχρι την εκτέλεση και οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, είναι μέσω δικής μου δαπάνης, οπότε μέσω δικών μου εξόδων φτιάχτηκε όλο αυτό το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε κάποιο
βιβλιοπωλείο ή δεν είναι μέρος κάποιου εκδοτικού οίκου. Οπότε ο μόνος τρόπος για να βρείτε το βιβλίο είναι μέσα από εμένα και μέσα από τα social media, το Facebook, το Instagram και το YouTube, όπου υπάρχει και η παρουσίαση του βιβλίου μέσω του βίντεο. Οπότε για την ώρα έτσι, δηλαδή επικοινωνείτε μαζί μου και μπορώ να σας το στείλω οπουδήποτε και να είστε. Στο σημείο αυτό θέλω και εγώ από μεριάς μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βαγγέλη για αυτό το podcast. Ήταν έτσι μια πολύ ωραία πρωτόγνωρη εμπειρία και για μένα. Ελπίζω να έγινα κατανοητή, να πήραμε μια ιδέα σχετικά με το βιβλίο και με όλη τη διαδικασία. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον αυτό που κάναμε σήμερα, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στο υπανειδή. Τέλεια. Βάζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου. Εύχομαι να υπάρχει συνέχεια και σε ευχαριστώ. Τα παραμύθια λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών. Βοηθούν στην κατανόηση πραγμάτων που είναι δύσκολο να τους μεταφερθούν αλλιώς. Για ένα παιδί που αγωνίζεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του, νομίζω πως ένα παραμύθι ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.